φέρω εγώ τα χαρτιά. Τα φέρω εγώ. Πόσο θα στείλει
patient level. Μου φύγει αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε. Καλά, γίνει λάθο και άλλο πιο καλά. Για να μην είναι με τη ζωή, κοινόμαστε μόνο πρώτα, να έχει το λόγο. Εδώ έχουμε 1600 και όχι 1700, αλλά δεν ξέρετε. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Από πότε κινούμε όταν μιλάμε για την λάμπα αεροδρομία, πέστε. Έχει πάρθει απόφαση από το 1 Ιουλίου. Πότε το προείπατε, πότε το δεύτερο θέμα. Τέλος Ιουλίου. Κοιτάξτε ποιο είναι το σύνολο για την Ισλάδα. Παρασκευή την είναι αεροδρομία. Παρασκευή. Τα έννοια και όλα τα υπόλοιπα θα παρεμβηθούν πότε, Παρασκευή, οι αναθέσεις, οι δεσμευτικές που ξέρετε και λοιπά. Και εσείς αυτό μου αντιστοιχόμαστε και για να μην κατηγορηθούμε ότι εμείς από τα άλλα το δίνω, ξεφυλιζόμαστε κι εμείς. Ένα θέμα το οποίο ποιος διαφωνεί. Ούτε στο μαραθώνιο θα γονήσουμε, άλλο που δεν αποδοθήθηκε, ούτε στο παζάρι, ούτε πουθενά. Από τον Ιούλιο και ως δημοτική αρχή θέλετε, δεν θέλετε, θέλετε, μην πείτε πάλι με ξέρεις, μην πείτε πάλι πάλι τώρα, διότι θα πρέπει να ξέρετε και θα διώξουμε τους παλιούς διοίκησες. Δεν πρέπει να θυμάται πάλι. Από τον Ιούλιο το θέλετε, είπαμε ναι. Ναι, μόνο. Θεωρώ ότι πολίτες το πράγμα όλοι και βγάζουν το δεκάρι. Τι είμαστε πάντως, ψυχνούμε καλά. Δεν είναι δυνατόν η Παρασκευή να ξεκινάμε. Σήμερα πρέπει να ψηφίσουμε, να κάνουμε ανάθεση. Αύριο μεθαύριο που με εκεί τι πρέπει να κάνουμε. Και να φεύγουμε για ποιο λόγο. Και να σκοτωνόμαστε γι' αυτό, ενώ πρέπει να σκοτωνόμαστε για τα προηγούμενα. Για την διδίκηση του προγράμματος. Και κύριε Πρόεδρε, θα έχει εσάς. Να το λέτε. Το ότι σήμερα ψηφίσουμε και άλλο να θέσει. Πότε είναι η Ελλάδα στη δεύτερη εξήγηση. Με επιτρέπετε λίγο. Δηλαδή, είστε πρόεδρο. Έχουμε μια εκτίμηση και πρέπει να γίνει 700. Πώς θα δίνει την εξήγηση. Αφού είναι 600 μέσα. Να το πιάνει τον εισηγητή, να το κάνει και το δίνουνε και πρέπει. Δεν είναι αυτό να σκρούμαστε. Να πω και από εκεί πέρα. Από εκεί πέρα. Η προσφυγή τη εξήγηση παρακάτω. Είναι και τώρα. Η ουσία είναι. Ξέρετε ότι οι εισηγητέ μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν έχει τίποτα. Α, δεν έχει. Δεν μπορεί. Να αλλάξει. Νόμιμο είναι. Αυτό όμω που πρέπει να συντονιστεί είναι τι προσφέρουμε το αντίστοιχο. Και δεν μπορεί από τον ίδιο να έρθει στον στενοπόχο να έρθει στην αεροδρομία και άμα να μην έρθει να κάνουμε αναθέσει ένταση και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχει νόμο για αυτό το πράγμα. Να μαλώνουμε το μέσα. 300. Δεν υπάρχει. Τώρα δεν θα πω κάτι τώρα. Θα ψηφίσω μέσα αλλιώ. Είναι αυτό το ζωή. Αυτό όμω που θα εκφράσω τη διαφωνία μου, κύριε Παγουλά. Σα ακούω, κύριε Τζοβάνη. Την οποία την είπαμε και προσωπικά. Θεωρώ άστοχο ο κύριο Παραγκά που παραλαμβάνω εμεί οι δεδομένοι να μην προλαβαίνετε εδώ και το κύριο Παραγκά. Όχι, δεν θα κάνω ψηφιάδα. Όχι αυτό το λόγο. Τώρα το λέμε. Καλά, σπίτι. Έπρεπε να έρθει στον τόπο καταγωγή. Με αυτή την έννοια. Θα την πέσει να ψηφίσω. Φτιάχνετε, αναθέσετε να γίνει η εκδήλωση. Δεν υπάρχει. Θα του ψηφίσετε τη στιγμή που ήδη έχουν γίνει αναθέσει. Πού έχουν γίνει αναθέσει. Δεν πάει που γίνει. Αυτό το αφήνει το πράγμα. Την Παρασκευή. Με αντική. Την Παρασκευή. Πότε θα γίνουν οι φανέλες και πότε θα γίνουν οι αφήσεις. Πότε. Άμα δεν γίνουν, δεν πρέπει να χρήσουν φανέλες. Οι αφήσεις πότε θα γίνουν. Τα έχετε δώσει κύριε Δημοκρατή. Όχι. Δεν τα έχετε δώσει. Όχι. Για να σας πω γιατί. Ωραία. Κύριε, σας πιστεύω. Ότι από το πώς θα το ψηφίσουμε όλοι και θα κάνουμε και την ανάθεση. Απόψε. Μου επιτρέπετε. Αυτή τη στιγμή, από δύο μηνύματα.
για τα μπλουζάκια και ό,τι άλλο υλικό μας έχει στην Ομοσπονδία. Γιατί σε αυτό που είμαστε στην Ομοσπονδία. Σας είπατε, κάνουμε σιγά. Το θέμα είναι καθαρά ότι τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Πρέπει να πω ότι η εκδήλωση μπορεί.
Δεν μένω σε αυτό το θέμα. Μένω ότι είχαμε μια παρόμοια περίπτωση, ξεκινήσαμε την έκθεση. Λαμία στη συμμετοχή μας. Τα είχαμε παραγγείλει όλα και ερχόμαστε τον Εστέλο να νομιμοποιήσουμε πράγματα και να συμμετέχουμε στην έκθεση για κάποια παρόμοια περίπτωση. Είχαμε παρόμοια περίπτωση με τα 70 θέσεις. Δώσαμε μάχη σε φαγό και δεν υπήρχε λόγος. Πώς να είμαστε και νομίζει όλοι μαζί. Αλλά της τελευταία στιγμή αυτά που έρχονται δεν είναι στις δικές μας. Γιατί δεν είναι. Θα προλάβεις και άλλο να κάνεις οικονομική. Θα προλάβεις άλλο να κάνεις οικονομική. Θα προλάβεις άλλο να κάνεις συμβάση. Θα προλάβεις να τα φτιάξουν αυτά τα πράγματα που θα δώσεις. Γιατί γυρίζουμε πίσω. Γιατί γυρίζουμε. Όταν κάνεις να μην έρθει στο συμβούλιο για να έχει επαρτία. Να σε αποκώσει την εξαφουκή τώρα. Μην το λες αυτό σήμερα. Έτσι. Μην το λες αυτό. Τα 70 θέσουν λοιπόν, να το κλείσουμε το θέμα. Το ποσό του αντίστοιχου που είναι επιπλέον θα αφαιρεθεί από τα μπουζάκια. Λοιπόν, να δυστυχώς, και ο κύριος Τζενεδέκας το σήμανε πολύ σωστά, δεν είμαστε ειλικρινείς. Γιατί το ότι δεν τα έχουμε δώσει ή δεν ξέρουμε σε ποιος θα τα πάρει, δεν ισχύει. Και γιατί δεν ισχύει. Γιατί εδώ έχουμε συγκεκριμένες τιμές. Όταν στο σύνολο των δραστηριοτήτων είναι σε μια δραστηριότητα, από τις οποίες την πρώτη, την τρίτη, την πέμπτη, την πρώτη, την τέταρτη, βέβαια εδώ έχει μπει λάθος αναγραμματισμός, από την πρώτη πάει στην τρίτη, δεύτερη δραστηριότητα δεν υπάρχει. Την πρώτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη, την έβδομη, την έχεις 200 συν ΦΠΑ και όλες τις άλλες τις έχεις 310 με ΦΠΑ, σημαίνει ότι έχεις πάρει πολύ συγκεκριμένες τιμές, όσο θα τιμολογήσεις και προσφορές. Και γι' αυτό το αναφέρεις έτσι. Δεν το αναφέρεις στην προηγούμενη, στην πρώτη. Στην πρώτη ήταν ξεκάθαρο. Ήταν όλες οι τιμές, έμφρωμα, έντυπα, 430 ευρώ. Ορίστε μάκι. Ναι, τίποτα δεν είναι. Έρχομαστε εδώ λοιπόν και το εξειδικεύουμε. Όταν το εξειδικεύουμε, είναι σίγουρο ότι έχουμε πάρει προσφορές. Και ξέρουμε και ποιος θα τα κλέσει. Και γι' αυτό και τις βάζουμε άλλες με ΦΠΑ και άλλες χωρίς ΦΠΑ. Επίσης, δεν έχουμε και αυτό που είπατε, ότι είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και γι' αυτό δεν σας φτάσαν τα μπουζάκια της Ομοσπονδίας και θα παραγγείλετε και μπουζάκια δικά σας. Δεν είχατε προβλέψει ότι ίσως χρειαστούν καθίσματα για να καθίσουν κάποιοι εκεί κάτι που δεν πει, και αυτό το δέχομαι. Δεν είμαι κακόπιστος προς την διαδικασία. Και ακόμα αν θέλετε, δέχομαι και ότι τάχετε δώσει σε κάποιους. Και αυτό το δέχομαι. Γιατί δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αλλιώς. Αυτό που θέλω να καταγγείλω είναι την ανελικρίνεια. Την ανελικρίνεια, δηλαδή να οδύρεσαι εδώ και να χτυπιέσαι ότι δεν τα έχετε δώσει σε κανέναν, αυτό δεν είναι πιστευτό. Κατά συνέπεια λοιπόν, για να το κλείσω, εγώ θα το ψηφίσω για τους λόγους που είπα. Αλλά απαιτώ ειλικρίνεια, γιατί όπως πολύ καλά είπε ο κύριος Λασκόνης, στα 70 steps επαναλήφθηκε το ίδιο έργο. Ζητάγαμε πάλι και πότε διαφάνεια, ζητάγαμε πάλι να γίνονται. Εμείς που ζητάγαμε και κάναμε κριτική, εμείς είχαμε ήδη εισηγητές και την υποστηρίξαμε την εκδήλωση. Το ίδιο έχει γίνει και στην έκθεση. Πάλι λέγαμε ότι την τελευταία ώρα τα κάνουμε. Τέλος πάντων, θέλω να υπάρχει ξεκάθαρη άποψη και γνώμη. Δεν γίνεται τώρα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μαγουλά. Κύριε Μαγουλά, θα μπορούσε όλη αυτή η δράση να μην χρεωθεί ο Δήμος? Γιατί σας άκουσα και μιλήσατε για εθελοντισμό και υπάρχει μεγάλη εισρωή εθελοντών. Ένας εθελοντής αφήνει, κάνει χρόνο, άλλο, για να προσφέρει, κάνει κρίμα και παράγει πολιτισμό. Συν το γεγονός ότι η λαγκοδυδρομία έχει ένα στόχο. Απευθυνθήκατε στους εθελοντές, σε χορηγούς και να μην χρεώσετε το Δήμο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Νηματοδοτών Ελλάδος
διεξάγεται η 14η λαμπαδιοδρομία με εθελοντές εμοδότες. Μιλήσατε για εθελοντές. Πέρυσι είχαμε 5250 παιδιά, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, αλλά και αρκετούς, οι οποίοι ήταν μετά την εφηβεία. Αυτό είναι εθελοντισμός. Και χάρη στην συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και με τους συλλόγους γονέων, πάλι και φέτος έχουμε μια πολύ μεγάλη και απρόσμενη, θα έλεγα για φέτος, συμμετοχή. Με δεδομένο ότι κάποιοι φορείς είπαν ότι εμείς δεν θα συμμετάσχουμε. Αυτή ήταν η άποψή τους, η εκτίμησή τους, όλα καλά. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο σκέλος. Ναι, αναζητήσαμε χορηγούς, οι οποίοι δυστυχώς είπαν ότι μπορούμε να σας δώσουμε υλικά, νερό παραδείγματος υπήκους. Περιμένουμε ακόμα την απάντησή του, η οποία είναι μέσα στους χορηγούς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Ζητήσαμε από επιφανείς συμπατριώτες μας χρήματα. Το απέριψαν για να καλύψουμε τις ανάγκες στα 100 μπλουζάκια που πρέπει να φτιάξει ο Δήμος, διότι ξεπεράσαμε το ποσοστό που πιστεύουμε ή τον αριθμό που πιστεύουμε των φοιτητών που θα συμμετάσχουν. Είναι τα δύο στοιχεία. Ζητήσαμε δάδες ασφαλείας σε συνεργασία με τον κύριο Γόνη, τις οποίες δεν τις έχουμε βάλει εδώ μέσα, διότι οι δάδες της Ομοσπονδίας ήταν με καθυστέρηση. Δεν ξέρουμε πόσο ασφαλείς είναι, γιατί πέρυσι είχαμε ανάφλεξη του καλαμωτού με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν παιδιά. Αύριο θα γίνει και η δοκιμασία, παρουσία εκείνου που έχω επιλογή να είναι επικεφαλής και των αντιδημάρχων. Και αν κρίνονται ανασφαλείς, επειδή υπήρξε αυτή η καθυστέρηση, δηλώνω ότι θα βρεθούν πόροι, θα καλυφθούν 62 πόρων. Λαμπαδοδρομία πρέπει να γίνει, πρέπει να καλλιεργούμε πρότυπα και τα πρότυπα τα καλλιεργούμε μόνο στα παιδιά. Εμείς, για μας, ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Κύριε Μαγουλά, όλα ωραία αυτά τα οποία είπατε. Συγγνώμη, δεν μου απάντησε, δεν πήρα μια απάντηση, γιατί 1.600-2.000 ευρώ σε μια τόσο μεγάλη εκδήλωση είναι εύκολο να βρεθούν. Γιατί ο εθελοντισμός, η χορηγία και ο πολιτισμός σε σχέση με το αντικείμενο της λαμπαδοδρομίας είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, δεν είπα εγώ ότι δεν έχετε εθελοντές. Οι εθελοντές και όλο το υπόλοιπο είναι ένα πράγμα. Αλλά χρεώνουμε το Δήμο. Για ένα θέμα όμως, για ένα θέμα που συζητήθηκε τέλος Ιουλίου και είχε καταστεί κοινωνός όλη η Δημοτική Συμβουλή και οι πρόεδροι και οι κοινότητες και οι φορείς, δεν ήρθε ούτε ένας. Να πει, ξέρετε κάτι, εγώ φέτος βρήκα χορηγό για την εκδήλωσή σας και αυτός. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει συνεργασία, όχι μόνο κριτική. Είμαστε 17, 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